Αγάπη μου, τόσα χρόνια γνωριζόμαστε. Σας γνωρίζουμε και σας αγαπάμε και σας εκτιμούμε. Αυτό δεν αλλάζει, το μόνο σίγουρο. Είναι αμοιβαίο. Και σας ευχαριστούμε που είστε εδώ μαζί μας, κύριε Γιαννόπουλε, γιατί η σημερινή ημέρα είναι σημαντική και το χαμόγελο του παιδιού πανελλαδικά έδωσε σήμερα στοιχεία τα οποία έρχονται να προκαλέσουν ένα κόμπο στο στομάχι και να πούν τι γίνεται. Το 2017 και το 2018 χιλιάδες οι κλήσεις στη γραμμή SOS, χιλιάδες οι καταγγελίες για κακοποίηση παιδιών. Ξέρετε, αυτό το σποτάκι που παίχτηκε πριν λίγο ενοχλεί όταν το βλέπεις. Ενοχλεί τον φυσιολογικό άνθρωπο, ενοχλεί έναν άνθρωπο που αγαπάει τα παιδιά, ενοχλεί έναν άνθρωπο που καταλαβαίνει τι υπονοεί. Δυστυχώς όμως, αυτοί που το σκέφτηκαν ήταν ότι πρέπει να δώσουμε μια βουνιά στο στομάχι σε όλους μας, να καταλάβουμε τι σημαίνει ένα παιδί να βρίσκεται στη φρίκη. Και να σταθούμε λίγο αυτή τη φρίκη που ζουν τα παιδιά. Και πρέπει να πω ότι πήρε μάλιστα και άδεια από το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο για να παιχτεί στις τηλεοράσεις. Το ίδιο λοιπόν σημαντικό είναι όταν ένα παιδί βρίσκεται κάτω από αυτή τη φρίκη και κανένας δεν μιλάει γι' αυτό, κανένας δεν το καταγγέλει, κανένας δεν προσπαθεί να το σώσει και βρίσκεται μόνο του είτε στα χέρια του πατέρα που το κακοποιεί, ειδικότερα σεξουαλικά, είτε στα χέρια κάποιων τρίτων που τους εμπιστεύεται. Έχουμε πολλά κρούσματα σε όλη την Ελλάδα, τα οποία είναι σεξουαλική παρενόχληση, κακοποίηση. Το φαινόμενο που παρουσιάσαμε ήταν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου, ήταν τη διαφορά που υπάρχει από την πραγματικά γεγονότα που έχουν παρουσιαστεί σε όλη την Ελλάδα και στην Κρήτη και στην Αλεξανδρούπολη. Για αυτό το λόγο δεν βγάζουμε στατιστικά τοπικά, για να μην στιγματιστεί ενδεχομένως κάποια περιοχή, γιατί τυχαία έχουν παρουσιαστεί περισσότερα περιστατικά από κάποια άλλη. Και καταλήγουμε λοιπόν στο γεγονός ότι τελικά στη γραμμή για σεξουαλική κακοποίηση, όχι για γενικότερα για κακοποίηση, στη γραμμή 1056, στην Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά, λάβαμε φέτος μόνο τρεις κλήσεις για σεξουαλική κακοποίηση. Μόνο τρεις λοιπόν, για σεξουαλική κακοποίηση. Γιατί ναι, για τονίζω, κακοποίηση γιατί γενικότερα ήταν πολύ περισσότερες οι κλήσεις. Εμείς βλέπουμε και τη γραμμή SOS στο κάτω μέρος της οθόνης για τον κόσμο που μας παρακολουθεί, το 1056. Αλλά γιατί μόλις τρεις? Γιατί ο κόσμος δεν μιλάει, ακόμα και μιλάει στο ανώνυμο. Ακόμη και στο ανώνυμο. Φανταστείτε άλλο τόσο να πάει και να το πει στην αστυνομία, να το πει στον εισαγγελέα και να δώσει τα στοιχεία όπως πρέπει να δώσει. Αυτό που μας ανησυχεί λοιπόν είναι αυτό το γεγονός. Γι' αυτό το χαμόγελο δεν θέλει να δείχνει ότι κάνει πολλή δουλειά. Θέλει να δείχνει την πραγματικότητα που υπάρχει στην Ελλάδα. Mm-hmm. Θέλει να φαίνεται η πραγματική δουλειά που γίνεται, αλλά και το πρόβλημα που υπάρχει όταν εμείς μόνο στους χώρους μας παίρνουμε πολλά παιδιά που δυστυχώς έχουν περάσει από τη φρίκη της σεξουαλικής κακοποίησης και άλλες μορφές κακοποίησης ή και της παραμέληση της φρικτής. Αυτό λοιπόν που θέλουμε να περάσουμε ένα μήνυμα, γιατί θυμόσαστε όλοι ότι περάσαμε από την Κρήτη, από όλη την Κρήτη, βέβαια, και μιλήσαμε μαζί με τους φορείς, μιλήσαμε και όχι συνεννοηθήκαμε για το τι πρέπει να γίνεται. Με τα δεδομένα που έχουμε και με τις δυνάμεις που έχουμε, αυτό το συνεχίζουμε, δεν σταματάμε. Και αυτό που τελικά έχει μείνει, έχει από όλη αυτή τη συναντήσεις και τις διαδικασίες, το μόνο εργαλείο που έχουμε αυτή τη στιγμή πολύ ισχυρό είναι η πρόληψη. Mm-hmm. Να ενημερώνονται τα παιδιά πώς θα πρέπει να αντιμετωπίσουν μια κατάσταση που τα οδηγεί σε μια σεξουαλική παρενόχληση, κακοποίηση. Και επειδή συνήθως τα άτομα αυτά είναι υπεράνω πάσης υποψίας, δυστυχώς βρίσκονται στην κατάσταση να τα ανέχονται και να βρίσκονται σε μια τέτοια κατάσταση. Θυμόμαστε και στην Κρήτη περιστατικά που πολλών δεκάδων παιδιών, κάποιος που είχε την εξουσία πάνω στα παιδιά, τα είχε κακοποιήσει. Mm-hmm. Αλλά σας λέω, δεν είναι φαινόμενα που αφορούν μια περιοχή μόνο. Δεν είναι φαινόμενα που αφορούν μια περιοχή και κατανοούμε και το λόγο για τον οποίο δεν δώσατε συγκεκριμένα στατιστικά λοιπόν στην δημοσιότητα. Το είπατε κι εσείς ο ίδιος. Ωστόσο, εγώ θέλω να ρωτήσω, σε ό,τι αφορά το κομμάτι της Κρήτης, οι κριτικοί παίρνουν τηλέφωνο, καταγγέλουν περιστατικά, έστω και ανώνυμα? Τώρα τελευταία έχει ξεκινήσει. Πιο παλιά είχαμε πρόβλημα. Είναι πολύ πιο δύσκολη η κοινωνία. Μας εμπιστεύτηκε και το κυριότερο, ξέρετε κάτι, μας εμπιστεύονται τα παιδιά. Πριν από λίγες μέρες, ένα βράδυ, 3 η ώρα το πρωί μάλλον, λάβαμε ένα τηλεφώνημα από δύο παιδιά. Δεν θα δώσω στίγμα για να μην εκτεθούν, από ένα χωριό της Κρήτης, κάπου στην Κρήτη. Και μας ζήτησαν βοήθεια. Τα δύο παιδιά αυτά, και μάλιστα παιδιά μεγάλης ηλικίας, έφηβοι.
Διεκπεραιώσαμε και πιέσαμε για να γίνει, να βρεθεί μια λύση και την επόμενη μέρα πραγματικά βρέθηκε μια λύση. Τουλάχιστον να γίνει γνωστό ότι τα παιδιά αυτά ταλαιπωρούνται, βασανίζονται. Και το πιο σημαντικό από όλα είναι τα ίδια τα παιδιά σήκωσαν το τηλέφωνο, εμπιστεύτηκαν ένα φορέα που ξέρουν και καταλαβαίνουν ότι είναι για το καλό τους και μας το εμπιστεύτηκαν. Καθώς επίσης ανοίγονται τώρα πολύ περισσότεροι που μιλάνε και αυτό είναι που μας δίνει την αισιοδοξία ότι το μέλλον θα είναι ακόμη καλύτερο τουλάχιστον ως προς να αντιμετωπίζουμε το φαινόμενο. Αλλά την άλλη μεριά μιλάμε και στα σχολεία, διαδραστικά βέβαια. Στα σχολεία δεν μπορεί να κουνήσει το δαχτυλό σου και να πει στα παιδιά πρόσεξε εκείνο, μην κάνεις το ένα το άλλο. Αλλά με μια διάδραση θα βάζει τα παιδιά μέσα σε αυτή τη διαδικασία να ξέρουν πώς να προστατεύονται, να ξέρουν πώς σε ποιο να μιλάνε και να μην το κρατούν μυστικό. Κανένα μυστικό το οποίο τα κάνει να μην κοιμούνται το βράδυ είναι ένα μυστικό το οποίο είναι κακό μυστικό. Άρα πρέπει να το μοιράζονται με τους γονείς, με τους εκπαιδευτικούς και με τη γραμμή 1056 αν ντρέπονται, αφοβούνται, προκειμένου να βρούμε κάποια λύση μαζί τους για να μην βασανίζονται άλλο. Γιατί ξέρετε, η σεξουαλική εγκοποίηση είναι ένας αργός θάνατος που οδηγεί τα παιδιά στο μέλλον, στη ζωή τους, σε μια καταστροφή, σε μια ψυχική δυσκολία, σε μια κακή οικογένεια και όλα αυτά τα οποία δυστυχώς το πληρώνει μετά η κοινωνία με αυτά που γίνονται σε οικογένειες στο μέλλον. Εγώ κρατάω αυτό που είπατε ότι δύο παιδιά αναζήτησαν μόνο τους βοήθεια, δύο παιδιά από την Κρήτη, παίρνοντας το 1056 και αυτό είναι πολύ σημαντικό, ακόμη και αν ο δίπλα δεν θέλει να με βοηθήσει, ας βοηθηθώ μόνος. Ένα παιδί στην εφηβική ηλικία μπορεί να το κατανοήσει εύκολα αυτό. Πείτε μου κάτι, επειδή κάνατε μια τεράστια εκστρατεία με το Μένει Μυστικό και κάνατε και συγκεκριμένες προτάσεις στην πολιτεία, θέσατε συγκεκριμένα θέματα στο τραπέζι, έχουν δρομολογηθεί αυτά από την πλευρά της πολιτείας? Όχι. Τίποτα. Μάλλον τίποτα. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν προσπαθούμε εκεί εκ των ενώντων με τους ανθρώπους στις διάφορες περιοχές της Κρήτης και της Ελλάδος να λύνουμε τα προβλήματα εκ των ενώντων. Γιατί υπάρχουν και καλοί αστυνομικοί, υπάρχουν και καλοί εισαγγελείς, υπάρχουν άνθρωποι δηλαδή, που νοιάζονται και δεν θα το ξεχάσω ποτέ σε συναντήσεις που κάναμε κάποιοι άνθρωποι που πραγματικά ξενυχτούν, προσπαθούν, νοιάζονται. Με αυτούς τους ανθρώπους μόνο μας δίνεται ελπίδα να κάνουμε δουλειά. Γιατί δυστυχώς αυτά που υποσχεθήκαμε ότι θα κάνουμε, το τονίζω το λέω στο πληθυντικό για να φαίνεται ότι όλοι μαζί υποσχεθήκαμε, δεν μπορούν να γίνουν γιατί κάποιοι τα εμποδίζουν. Mm-hmm. Τα εμποδίζουν γιατί υπάρχει αυτή η αλαζονία του να προβάλλεται διαχρονικά και το τονίζω αυτό ότι είναι διαχρονικό. 23 χρόνια που το χαμόγελο λειτουργεί. Άρα δεν έχει να κάνει με μια περίοδο, να μην μπερδέψουμε με κόμματα και τέτοια, γιατί εμείς το χαμόγελο. Όχι, δεν είστε μακριά από αυτά και ναι, βέβαια είναι ξεκάθαρο. Έντονα αυτό. Μακριά από αυτά. Έτσι, και αυτό μας δημιουργεί μερικές φορές πρόβλημα γιατί δεν είμαστε ίσως αρεστοί σε κάποιους ιδιαίτερα. Αλλά παρόλα αυτά όμως θα συνεχίσουμε να παλεύουμε για ένα και μοναδικό σκοπό που είναι το πώς θα βρίσκουμε λύσεις μαζί με τους θεσμούς, είτε τοπικούς θεσμούς είτε του κράτους, πώς θα βρίσκουμε λύσεις για κάθε παιδί που βρίσκεται σε κίνδυνο, για κάθε παιδί που η ζωή του βρίσκεται σε κατάσταση κρίσης. Σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν μαζί μας αυτή την τόσο σημαντική ημέρα. Το χαμόγελο του παιδιού το αγαπάμε όλοι, το θέλουμε όλοι να το βλέπουμε αυτό το χαμόγελο. Είτε εσάς ως δράση που έχετε απλώσει τόσο ωραία την δράση σε όλη την χώρα, είτε το απλό το χαμόγελο του παιδιού που γνωρίζουμε όλοι, των παιδιών του κόσμου. Που αύριο είναι η μέρα του παιδιού και υποτίθεται είναι γιορτή για τα παιδιά. Αλλά μιλάμε σήμερα για το τι τραβάνε τα παιδιά όλη αυτή την κατάσταση. Θα έπρεπε να είναι γιορτή για τα παιδιά όλου του κόσμου. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Γιαννόπουλε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας. Μάλιστα. Πολύ σημαντικά πάντα αυτά που θέλει να μας λέει ο κύριος Γιαννόπουλος. Πολύ σημαντικά αυτά που μας λέει το χαμόγελο του παιδιού.